ήταν απλά σαν ένας σεισμός, έτσι το νιώσαμε. Ήταν μία σύγκρουση, τρεις συγκρούσεις, η μία πιο μικρή από την άλλη. Ο Άγγελος Τσιαμούρας μαζί με δύο ακόμη νεαρά παιδιά από την Ιερά Πέτρα επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη με το μοιραίο τρένο. Ένα ταξίδι που μετατράπηκε σε εφιάλτη. Η περιγραφή του πριν καν χαράξει και με το μέγεθος της τραγωδίας να μην έχει ακόμη ξεδιπλωθεί σε τοπικό μέσο της Λάρισας, συγκλονιστική, καθώς με δυσκολία βρήκε λόγια να περιγράψει τα όσα έζησε. Δεν μπορούσες να πλησιάσεις ούτε από κάτω. Φλεγότανε και φλεγότανε, ήταν γεμάτος στις φλόγες, προσπάθησαν να περάσουν κάτω από κάτι συντρίμια, δεν γινόταν αναπνεύσεις. Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Πάρα πολύ τυχεροί, γιατί δεν βρήκαν θέση στα παιδιά που ήταν παρέα στο δεύτερο βαγόνι. Την Ιερά Πέτρα η είδηση έπεσε σαν βόμβα στις οικογένειες των νεαρών, με την αγωνία να τους τσακίζει μέχρι τη στιγμή που κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους. Μαρτυρικά λεπτά και δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσουν τη φωνή τους και να συνειδητοποιήσουν πως είναι καλά στην υγεία τους. Μας πήρε η κόρη μου γύρω στις 11.30-12 παρά. Ευτυχώς που είχε τρόπο να επικοινωνήσει μαζί μας. Από εκεί και πέρα, βλέποντας το πρωί το τι είχε γίνει, δυστυχώς τρομάξαμε. Είμαι καλά, έχω βγει από το τρένο, είμαι σε ένα χωράφι. Το τρένο υπήρχε ένα ατύχημα, κάτι χτύπησε και είμαι καλά. Μεγάλο το σοκ και το τραγικό δυστύχημα και για τη μητέρα της χανιώτισσας παγκόσμιας πρωταθλήτριας σκοποβολής Εμμανουέλας Κατζουράκη, που επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη όπου και σπουδάζει φαρμακευτική. Ακόμη μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη για το λυτρωτικό τηλεφώνημα με την κόρη της να την ενημερώνει πως είναι καλά. Είναι σοκαριστικό και είναι σοκαριστικό, ξέρετε, ότι το δικό μου το παιδί είναι καλά. Ούτε λεπτομέρειες ρώτησε, ούτε σε ποιο βαγόνι ήταν, ούτε ήθελα μόνο να ακούσω ότι είναι καλά. Αλλά δεν μπορώ να. Δηλαδή, σήμερα τόσες οικογένειες τρινούν. Οπότε, τι να πω. Ένα ευχαριστώ στην Παναγία, τίποτα άλλο. Ένα ευχαριστώ στον Θεό που μου το έχει καλά. Η μητέρα της 23χρονης χανιώτισσας πρωταθλήτριας αναχωρεί για Θεσσαλονίκη για να βρεθεί στο πλευρό της. Και δεν είναι η μόνη από τους συγγενείς των κριτικών που κάνουν το ίδιο, ακόμη και αν τα τραύματα είναι μικρά ή και ανύπαρκτα. Στις ψυχές τους οι πληγές είναι δεδομένες και το σοκ μεγάλο. Έφυγαν όλα με τόσο άδοξο τρόπο, δυστυχώς. Φανταστείτε να γινόταν μετά από 15-20 δευτερόλεπτα και να είχε μπει το τρένο μες στο τούνελ. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Όσο και αν τα ερωτήματα είναι αμήλικτα, ευγνωμονούν το Θεό που οι δικοί τους βρέθηκαν μια ανάσα από τον απόλυτο όλεθρο, αλλά βγήκαν ζωντανοί και με πόνο ψυχής στέλνουν τη στήριξη και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες που σήμερα θρηνούν.